Στο νοσοκομείο του Ρίου νοσηλεύεται μετά από τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υπευλήθη η σύζυγος του 38χρονου οδηγού με καταγωγή από τα τρίκαλα που άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο, στο δροχείο που συνέβη την 5η στην περιμετρική της Ναυπάκτου. Η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία. Την ίδια ώρα στο Καραμανδάνι νοσοκομείο παιδων μεταφέρθηκε και παραμένει νοσηλευόμενα προληπτικά το μόλις δύο ετών παιδάκι τους, το οποίο επέβαινε στο μοιραίο αυτοκίνητο. Το δυστύχημα συνέβη όταν το γιοταχή, στο οποίο επέβαινε η οικογένεια, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, επιχείρησε προσπέραση, πέραση με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με φορτηγό, το οποίο κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Να θυμίσουμε ότι το τούνελ στην περιμετρική της Ναυπάκτου είναι διπλής κατευθύνσεως.